Ξεκίνησε η παραλαβή των εκατοντάδων δεμάτων με προϊόντα που δέχεται ο Δήμος Κομοτηνής ως επικεφαλής εταίρος του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για όλο τον νομό Ροδόπης. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Πρασίνου και θα συνεχιστούν, ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι διανομές των δεμάτων στους δικαιούχους. Το σύνολο των ωφελουμένων στον νομό Ροδόπης ανέρχεται σε 11.837. Μέσω του προγράμματος θα διανεμηθούν φαγητό, είδη προσωπικής υγιεινής και είδη καθαρισμού και θα προσφερθούν σε ανθρώπους που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και στερούνται όλα όσα οι υπόλοιποι θεωρούν αυτονόητα και έχουν στη διάθεσή τους με μια απλή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Στη Ροδόπη, χιλιάδες αιτήσεις που κατατέθηκαν φανερώνουν και το μέγεθος του προβλήματος. Μάλιστα, πρώτος πανελλαδικά δήμος, στον οποίο υπάρχουν οι περισσότεροι δικαιούχοι του προγράμματος σε σχέση με τον πληθυσμό, είναι ένας Δήμος Ροδόπης. Πρόκειται για το Δήμο Αριανών, όπου οι δικαιούχοι είναι 1.550 σε σύνολο 16.557 κατοίκων, με το ποσοστό να ανέρχεται σε 22,7%. Για το Δήμο Κομοτηνής, οι διανομές των δεμάτων θα γίνουν στο πολυλειτουργικό κέντρο από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η διαδικασία παραλαβής και τακτοποίησης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τα δέματα, θα πρέπει να επιδείξουν τον αριθμό άμκα τους και την αστυνομική τους ταυτότητα και να υπογράψουν στη σχετική λίστα που θα τους υποδείξουν οι υπάλληλοι. Είναι η πρώτη διανομή του προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες με τα ίδια προϊόντα το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, θα γίνουν νέες παραλαβές τροφίμων, όπως κοτόπουλο και είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής.